Στα χρώματα του πορτοκαλί και του μπλε φωταγωγήθηκε το νεοκλασικό κτίριο του Δημοτικού Οδείου Βόλου με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα καταπολέμησης του καρκίνου. Το παράρτημα του Βόλου της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πολιτισμού του ΔΟΕΠΑΠ ΔΙΠΕΘΕ είχαν στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα πρόληψης. Η σημερινή εκδήλωση γίνεται στα πλαίσια της Παγκόσμιας Μέρας κατά του καρκίνου, που είναι η 4η Φεβρουαρίου, η οποία γιορτάζεται παγκοσμίως κάθε χρόνο τα τελευταία χρόνια, και σκοπός της είναι να ευαισθητοποιήσει τους ανθρώπους γύρω από την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση των διαφόρων μορφών καρκίνου. Στην Ελλάδα, οι άνθρωποι που νοσούν ετησίως από καρκίνο αγγίζουν τους 70.000. Ο καρκίνος δεν κοιτάζει τις ηλικίες. Υπάρχει ο παιδικός καρκίνος, οι οποίες είναι στις μικρότερες ηλικίες μέχρι τα 20, και ο καρκίνος των ενηλίκων, ο οποίος ξεκινάει μετά από τα 30-35 και φτάνει και στις μεγάλες ηλικίες. Και είναι ένα σοβαρό πρόβλημα, γιατί γύρω στους 70.000 άνθρωποι το χρόνο στην Ελλάδα νοσούν, και από αυτούς γύρω στους 30-35.000 περιμένουμε ότι θα πεθάνουν. Και η πρόληψη είναι ο μόνος τρόπος για να μειώσει αυτά τα ποσοστά. Η Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Ζέτα Μακρύ αναφέρθηκε στο πρόγραμμα Φόφη Γεννήματα, ένα πρόγραμμα που αφορά στον προληπτικό έλεγχο των γυναικών. Εξαιρετική εκδήλωση αυτή της Αντικαρκινικής Εταιρείας, που με δράσεις ευαισθητοποιεί όλο τον κόσμο, τις γυναίκες που πρέπει να κάνουν προληπτικό έλεγχο για τον καρκίνο του μαστού. Και να θυμίσω πως υπάρχει και το πρόγραμμα της δωρεάν μαστογραφίας, το πρόγραμμα Φόφη Γεννήματα, το οποίο έχει εξαγγείλει και προωθεί ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μέσω του οποίου εκατοντάδες χιλιάδες γυναίκες εξετάστηκαν και δεκάδες χιλιάδες βρέθηκαν με πρώιμα σημάδια καρκίνου και με ίασή τους, συνεπώς εφόσον πρόωρα διαγνώστηκε η πάθησή τους. Η εκδήλωση πλαισιώθηκε με συναυλία στην αίθουσα Έρση Σαράτσι, όπου συμμετείχαν μέλη της Καμεράτας του Δημοτικού Οδείου Βόλου υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Ανδρέα Μημαίου.